Κάθε πρωί ανοίγω τα παράθυρα του δωματίου μου για να δω τον κόσμο, για να δω το φως του ήλιου, αλλά κυρίως για να σιγουρευτώ ότι δεν έχω χαθεί. Είχα αποφασίσει να θάψω αυτό το κομμάτι βαθιά. Πολύ βαθιά. Όλα άρχισαν μια μέρα που ήρθε σπίτι με μια σβούρα. Ήταν απόμακρη, ενώ όλη μέρα έπαιζε με αυτήν. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε πάθει. Πριν από αυτό τα πάντα κυλούσαν κανονικά. Ή νόμιζα ότι κυλάν κανονικά. Πάντως φαινόμασταν καλά, ζώντας την κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι ότι από κάποιο σημείο και μετά κόψαμε και το συνηθισμένο δείπνο σε εστιατόριο τα βράδια του Σαββάτου. Εκεί πράγματι υπήρχε αρκετά καλός διάβλος επικοινωνίας. Μέχρι που μία μέρα άρχισε να με ρωτάει περίεργα πράγματα. Αλήθεια, γνωρίζεις ποιος είσαι ή ποια είμαι? Την επόμενη μέρα κοιτούσε τη σβούρα που γυρνούσε, ενώ το βλέμμα της ταξίδευε ήδη έξω από αυτούς τους τοίχους. Την τρίτη και τελευταία μέρα κοιτούσε μόνο έξω από το παράθυρο, λέγοντας κάτι για ένα υποκατάστατο. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Ενώ το ίδιο βράδυ εξαφανίστηκε από τη ζωή μου χωρίς λόγο, χωρίς καμιά δικαιολογία. Απλά σαν να μην υπήρξα ποτέ για αυτήν. Συγγνώμη, τι πουλάτε?
αλήθεια πουλάμε, κύριε. Την απόλυτη αλήθεια. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι μπορεί να παίρνει τέτοιο μαγαζί. Να πηγαίνεις και να σου λένε την αλήθεια. Και η σβούρα. Και οι σβούρες που πουλάτε, τι σχέση έχουν με την αλήθεια? Ακούστε, κύριε. Η σβούρα γυρνά. Και όσο γυρνά, ξετυλίγει την αλήθεια. Μπορώ να αγοράσω κι εγώ μια τέτοια σβούρα? Mm-hmm. Ακολουθήστε με. Συγγνώμη, γνωρίζετε την τιμή της? Όχι. Πόσο κοστίζει? Το αντίτιμο είναι ότι ποτέ πια δεν θα έχετε την ησυχία σας. Ζούμε την αποκατάστατα της ευτυχίας και όχι την ίδια την ευτυχία. Ένιωσα θλιμμένος όταν κατάλαβα ότι δεν είμαι έτοιμος για την αλήθεια. Ότι χρειάζομαι ακόμα ορισμένα ψέματα για να βρίσκω ανάπαυση. Ίσως μια άλλη μέρα.